Το πρώτο τρέιλερ και καταλάβαμε τι μας έρχεται την επόμενη σεζόν στον Αλφα. Το καλοκαίρι σας πείτε μου πώς θα είναι. Θα έχει γυρίσματα φαντάζομαι για σένα. Γυρίσματα. Πολλά. Έχει γυρίσματα. Πολλά. Και λίγη ξεκούραση. Πολύ λίγη. Και λίγη ξεκούραση. Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε για την Χάδο που θα υποδηθεί Άννα Μάσχα στην καινούργια σειρά του Αλφα. Γιατί μας έχουν σφραγίσει το στόμα και στις δύο Ναταλίες, δεν μπορούμε να πούμε απολύτως τίποτα, είναι ότι δηλαδή, αγαπήστε την τώρα όσο προλαβαίνετε. Ναι. Για την άλλη. Γιατί μετά θα είμαι το επόμενο μισητό. Κόντρα ρόλος του χρόνου, ναι. Επόμενο μισητό αντιπαθητικό πρόσωπο. Κόντρα ρόλος. Εκείνο που μου αρέσει όμως, ναι, είναι ότι είναι ένας πολύ αρχικά, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον, πολύ σκληρός μισητός χαρακτήρας. Mm-hmm. Αλλά το όνομά της, Χάδο, γιατί κοίταξα την ετυμολογία του ονόματος, είναι βέβαια το... Χάδι. Χαϊδιον, ναι, το μεσαιωνικό, το οποίο σημαίνει κανάκεμα. Ότι τα παιδιά, ας πούμε, που έχουν αυτό το όνομα, είναι τα κανακεμένα. Τα κανακεμένα. Της οικογένειας, τα προνομιούχα κάπως. Που έχουν μεγαλώσει με αγκαλιές και χάδια. Ωραία. Εσένα, Γιάννο, θα είναι... Κόντρα, ο ρόλος. Εγώ θα αρχίσω γυρίσματα αρκετά αργά, θα εμφανιστώ μετά το 30ο επεισόδιο, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί μέχρι τότε πρέπει να μεγαλώσω και τα γένια μου, γιατί θα κάνω έναν μοναχό. Εντελώς, Κόντρα. Οπότε... Καλό καρδό. Δεν μπορεί να μου το πει. Δεν μπορώ να πω, αλλά, δεν μπορώ να πω, αλλά έχει... πολύ κοντινή σχέση με την κυρία από εδώ. Οι αφηγηματικές μας γραμμές θα διασταυρωθούν. Επιτέλους. Διασταυρώνονται, δηλαδή. Θα υπάρξουμε με έναν τρόπο ως ντουέτο με την Άννα. Είναι πάρα πολύ ωραίο που θα σας ξαναδούμε, γιατί έχετε μπει στην καρδιά μας ούτως ή άλλως, και είναι πολύ ωραίο που θα σας ξαναδούμε σε τόσο διαφορετικούς ρόλους του χρόνου. Δηλαδή, τόσο διαφορετικούς από αυτούς που είχατε στο Αυτή η Νύχτα Μένει. Λοιπόν, το Προξενιό της Ιουλίας έρχεται τη νέα σεζόν στον Αλφα. Είναι μια σειρά αγάπης ουσιαστικά, η οποία διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 50, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει και μια Ευγενία Ξυγκόρου μέσα που είναι ένα πλάσμα για μένα μαγικής ομορφιάς, αρμονίας, ταλέντου, όλων των πραγμάτων. Όταν την είχα δει δηλαδή στο Αγάπη Παράνομη, είχα μείνει και τη χάζεψα. Αλλά και πολλούς πολλούς άλλους, τους έχεις, Ναταλάκη, ο Μελέτης Ηλίας, η Ελισάβετ Μουτάφη, ο Δημήτρης Αλεξανδρής, η Σύση του Μάση, η Πέγκη Τρικαλιώτη. Τώρα λέω και αυτούς που... Ο Τάσος Λέκας επίσης, ναι, είναι από την παρέα της Νίκας. Και η Μελίνα Ελεφαντζή. Ελεφαντζή, ναι. Η Μελίνα Ελεφαντζή, βεβαίως. Η Μελίνα Ελεφαντζή. Ελεφαντζή. Και γενικώς νιώθω ότι θα κερδίσετε και πάλι τις νύχτες μας. Και πολύ ενδιαφέρον που θα τους δούμε, γιατί και οι δύο ήταν τόσο ταγμένοι στο θέατρο που πάντα λες θα κάνουν λίγο τηλεόραση και μετά πάλι θέατρο μόνο. Και είναι πολύ ευχάριστο που... Θα είστε και... Θα κάνουμε και το θέατρό μας. Θα κάνουμε και το θέατρό μας. Δεν μπορούμε να το... Θα κάνετε και το θέατρό Δεν μπορούμε να το παρατήσουμε. Όχι, βέβαια. Αυτή μας την αγάπη. Θα το κάνετε το θέατρό.